Ο Σακίλ είναι ο Νίλη, σου αρέσει. Μεγαλώσαμε βλέποντας τον Σακίλ. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Ήταν θηριώδης, έτσι. Το θαυμάζαμε. Το ότι είχε έρθει και στην Ελλάδα όταν ήμουν από τις Ειρικάς. Όταν ήταν στα ντουζένια του στο NBA, ναι, όχι ναι, είχε έρθει μετά. Ωραία. Θα συνδεθούμε τώρα με τον. Ο οποίος άλλαξε καριέρα, καλό στο μπάσκετ, ναι. Αλλά έμαθε και άλλα πράγματα. Μεγαλώνοντας. Και άλλα πράγματα, νάτος, εδώ πέρα. DJ. Μύκονος. Μύκονος. Που άλλο θα πήγαινε να παίξει. Και είναι μαζί μας. Και ενώ βλέπω μεγάλο ενθουσιασμό από κάτω και κινητά, χαμός γίνεται. Είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Νάζος, δημοσιογράφος από το Μύκονος Live TV, να μας πει τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα. Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα, ό,τι και εμείς φανταζόμασταν ότι έχει γίνει DJ, αλλά εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Πολύ αλλάζουμε επάγγελμα μετά από χρόνια. Εντάξει, άμα έχεις και λεφτά, κάνεις και ό,τι θέλεις. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι, το αρχείο της υπόθεσης είναι ότι φώναξε Δύση Σπάρτα, έτσι, και τεράστιος δίμετρος και με όγκο που λέμε. Είχε και κάτι περίεργα γυαλιά, βλέπετε από τα πλάνα, με κάτι φωτάκια έτσι. Μου θύμιζαν λίγο εξωγήινο. Γενικά έτσι μας εντυπωσίασε η στάση του, γιατί εμείς περιμέναμε ότι θα ήταν τίποτα σαν το 50 Cent, έτσι, που είχε βγει μεθυσμένος και χωρίς καμία όρεξη. Είχε δηλαδή ενέργεια, κάποια στιγμή έβγαλε και την μπλούζα του και έμεινε με το τυραντάκι. Και γενικά έτσι το κοινό ήταν ξετρελαμένο μαζί του, με λίγα λόγια. Και είναι η δεύτερη χρονιά που έρχεται στη Μύκονο, Πέτρο, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, πρώτη φορά, πρώτη φορά ήρθε. Να καταγράφω. Ναι, έχουν έρθει πάρα πολλά μεγάλα αστέρια του μπάσκετ. Γενικά αυτό που μας έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι ήταν πολύ ευδιάθετος με τον κόσμο. Δηλαδή δεν είχε αυτούς τους securitάδες, θα μου πεις τι να τους χρειαστεί αυτός. Αλλά ο ίδιος θα τον πλησιάσει. Ο ίδιος. Για να πλησιάσει ο securitάς, έτσι, δηλαδή. Θα τον φυλάει αυτός το securitά. Ναι, σωστό. Έβγαλε, ρε παιδιά, με όλους φωτογραφία. Έκανε χειρονομίες, όποιος τον τράβαγε για selfie, πήγε στην Άνω Μερά, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, δεν είχε τουπέ, κάτι το οποίο εγώ το συναντώ πάρα πολύ συχνά. Ήταν πολύ ωραίος τύπος, με λίγα λόγια. Πέτρο, τώρα στα πλάνα που βλέπουμε, παίζεις στα αλήθεια ή εντάξει είναι εκεί πέρα και απλώς κουνάει τα χέρια? Στα αλήθεια, και εγώ κορόιδευα, έλεγα θα φέρει κάτι εκεί πέρα και καλά, ας πούμε. Τώρα κάτι κάνει. Εντάξει, η μουσική βέβαια είναι αυτή η dubstep, η οποία είναι λίγο περίεργη. Αλλά αφού είναι της μόδας, τι να κάνουμε τώρα. Όσοι είναι εκεί μαζί του, πάντως καλά βλέπουμε περάσανε. Σίγουρα, σίγουρα ταιριάζει στη Μύκονο όλη αυτή η τρέλα. Αλλά γενικά σας λέω, επειδή εγώ έχω συναντήσει πάρα πολλούς celebrities από κοντά, δεν είδα τόσο, δεν έχω δει τόσο αμεσότητα. Δηλαδή, σας λέω τώρα, οι Ιταλοί που οι οποίοι είναι θεότρελοι, όποιος και αν τον τράβαγε να βγει φωτογραφία, έλεγε ναι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Πέτρο, σε ευχαριστούμε. Πώς είναι τα πράγματα στο νησί? Κοιτάξτε, κάναμε πάρα πολλές σκυλιές, ρίξαμε πάρα πολύ όλοι μας τα δωμάτια. Αλλά να σας πω κάτι, όταν το κράτος ζητάει από μια παραλία 250.000 ευρώ για τις ξαπλώστρες, ρε παιδιά, είμαστε πανάκριβοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που η ξαπλώστρα έχει την τιμή ενός πολύ καλού δίκλινου δωματίου, εγώ το θεωρώ παράλογο για τη χώρα μας. Πρέπει και το κράτος να καταλάβει ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο ακριβείς σε κάποια πράγματα. Δηλαδή 250 χιλιάρικα ώρες πώς θα τα βγάλει από τις ξαπλώσεις? Θα πρέπει να τις μετακινήσει στον πελάτη και μετά εμείς να είμαστε οι πανάκριβοι της υπόθεσης. Και αυτό αποτρέπει σίγουρα και νέο κόσμο στο να έρθει στο νησί, γιατί εγώ θυμάμαι στα φοιτητικά μας χρόνια ερχόμασταν στη Μύκονο. Τώρα δεν ξέρω αν αποφασίζουν οι φοιτητές τόσο εύκολο να έρθουν στο νησί, γιατί σκέφτονται λίγο και τα έξοδα, έτσι δεν είναι? Μα έχει κοπεί αυτό το πράγμα, ναι, με τους φοιτητές που πραγματικά ήταν, ο Μάιος ήταν ο μήνας των φοιτητών, που υπήρχαν οι προσφορές, που μπορούσε κάποιος να τη βγάλει φτηνά με ένα σουβλάκι. Εμείς τώρα κάθαμε να... Ναι, πάει και το σουβλάκι. Βάζε τόση, θέσαμε ότι είμαστε το νησί των Αράβων, που ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Ανεβάσαμε όλες τις τιμές, βάλαμε και ναργιλέδες και φέτος φάγαμε ένα πολύ μεγάλο χαστούκι μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχω να σας πω. Μερικές φορές χρειάζονται αυτά για να ισορροπεί η κατάσταση, Πέτρο. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Και να πάνε του χρόνου τα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης, γεια σας.